κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές απασχόλησε σήμερα την επικαιρότητα, καθώς τα όσα προωθούνται έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Κατά την σημερινή ημέρα, πάντως, αν και υπήρξαν διαμαρτυρίες στην Καλαμάτα για τα καταστήματα που άνοιξαν, τα πνεύματα δεν οξύνθηκαν. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μετά το τέλος της κινητοποίησης, αρκετά καταστήματα στο κέντρο της πόλης άνοιξαν, ενώ πολλοί ήταν οι έμποροι που προτίμησαν να απολαύσουν ένα πρωινό στην παραλία. Το ζήτημα που αφορά στην λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές βρέθηκε για μία ακόμα φορά στο επίκεντρο με κινητοποίηση να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Αν και η πλειοψηφία των καταστημάτων της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας επέλεξε να μην ανοίξει την συγκεκριμένη Κυριακή, εν τούτης υπήρξαν και επιχειρήσεις οι οποίες, εφόσον τους επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, άνοιξαν κανονικά, υποδεχόμενοι τους όποιους πελάτες. Μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν και πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, ενημερώνοντας έμπορο υπαλλήλους για το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έγινε και αποκλεισμός εισόδου επιχειρήσεων. Σήμερα είναι απεργία των εργαζομένων στο εμπόριο. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι προετοιμάζουν το άνοιγμα των καταστημάτων για 32 Κυριακές του χρόνου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Εμείς ως εργαζόμενοι ιδιωτικοί υπάλληλοι είμαστε ενάντια σε αυτό το μέτρο, διότι χαλάει πέρα από όλα τον κοινωνικό ιστότητα συνολικά της κοινωνίας, εμποδίζει το δικαίωμα στη μητρότητα, το δικαίωμα δηλαδή που έχουμε ως εργαζόμενοι να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Προετοιμάζουμε λοιπόν με τη σημερινή μας απεργιακή κινητοποίηση, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους να φύγουν από τα καταστήματα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι απέτηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή θα συμπαρασύρει μια σειρά από υπηρεσίες. Καταργούν οπωσδήποτε εργασιακές σχέσεις. Λοιπόν, πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή την και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υπόλοιποι και οι μικροεπαγγελματίες. Την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Εν αναμονή τώρα βρίσκεται η Πελοπόννησο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από την διαχείριση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Πελοπόννησο ευελπιστεί ότι άμεσα θα κλείσουν οι εκκρεμότητες, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει η υλοποίηση του σημαντικού αυτού για την περιοχή μας έργου. Παρά την κυβερνητική οδηγία για κλείσιμο των εκκρεμωτήτων μέσα στον Απρίλιο, πλέον βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ο χρόνος τρέχει με την εκκρεμότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων να παραμένει. Μετά την συνεδρίαση του ΦΟΣΑ, δεν έχουν υπάρξει ακόμη κινήσεις από την πλευρά των δημάρχων και πλέον αναμένεται η κυβερνητική απάντηση. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά διαδικασιών. Από εκεί και πέρα αναμένεται η οικία επί της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και στη συνέχεια η υπογραφή της σύμβασης. Δεν νομίζω ότι μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε να δημιουργήσει πρόβλημα πλέον σε αυτό το έργο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με τα απορρίμματα μέσα στα ρέματα, μέσα στη θάλασσα, μέσα στους δρόμους. Πάρα πολλές περιοχές της Πελοποννήσου είχαν σκουπίδια αυτό το τρίμερο και το έργο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα είναι το δικό μας. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και περιμένουμε πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Η Περιφερειακή Αρχή σημειώνει πως η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η μοναδική λύση που υπάρχει στο τραπέζι και πλέον αναμένονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Είδατε ότι στην τοποθέτησή μου δεν ανέφερα πουθενά το θέμα του ΦΟΣΔΑ. Σας είπα ότι περιμένουμε την κία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος επί της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Από εκεί και πέρα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν την εξέλιξη για τις διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης και μέχρι να ξεκινήσει το έργο. Καλό θα ήταν να υπήρχε μια διαμορφωμένη άποψη και εκ μέρους των δημοτικών αρχών να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο επιθυμούν. Μέχρι τώρα έχουν επιλέξει τον δρόμο των συνεχιζόμενων παρατάσεων και αναβολών. Ελπίζω κάποια στιγμή να αποφασίσουν για να γνωρίζουν και οι πολίτες ποια είναι η λύση που προτείνουν οι κύριοι δήμαρχοι και αν συμφωνούν ή όχι με το ΣΔΙΤ. Μην ξεχνάμε όμως ποτέ ότι εδώ στη Μεσσηνία έχουμε εκφρασμένη άποψη, την καθαρή πολιτική άποψη του Δημάρχου της Καλαμάτας του κυρίου Νίκα αλλά και τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και της Μεσσήνης και του Δήμου Πύλου Νέστορος και της Δυτικής Μάνης και βέβαια της Καλαμάτας.
Νέες επιβαρύνσεις έρχονται μέσω ένφυα στο Στοχάστρο. Με το νέο μνημόνιο μπαίνουν όσοι έχουν μερική ή πλήρη απαλλαγή από την ενεργοποίηση του νέου συστήματος. Κάτοικοι σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός αντικειμενικού συστήματος. Παράθυρο νέων επιβαρύνσεων μέσω ένφυα ανοίγει το νέο μνημόνιο, καθώς με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος υπολογισμού των αξιών ακινήτων μπαίνουν στο στόχαστρο όσοι έχουν σήμερα μερική ή πλήρη απαλλαγή, όσοι κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές τιμές ζώνης, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός αντικειμενικού συστήματος, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Ο χρέος της Ελλάδας θα πάει μέχρι το 2080. Είναι ψεύτες οι απαταιώνες, έχουν σχέδιο να μας χρεοκοπήσουν όλους. Έχουμε τον ήλιο, πετρέλαιο, αέριο. Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι θέλουν να μας χρεοκοπήσουν. Είναι σικαία η δουλειά. Αλίμονο από του νεολαία. Εγώ τι έπαθα. Έχουμε δύσκολα χρόνια. Παίρνοντας αναβολή για ακόμη ένα χρόνο λόγω της ελλιπούς βάσης δεδομένων των ελάχιστων αγοροπολισιών, το νέο σύστημα ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξιών με τις τρέχουσες εμπορικές τιμές θα πρέπει να κάνει πρεμιέρα το Μάιο του 2018. Και εκεί, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, θα αναδειχθεί η στρέβλωση που κρύβεται εδώ και χρόνια πίσω από τις πλασματικές τιμές ζώνης, με τις οποίες υπολογίζεται ως σήμερα η φορολογία των ακινήτων. Στις αποκαλούμενες ακριβές περιοχές, οι εμπορικές τιμές έχουν κάνει βουτιά από το 2008 και μετά, πέφτοντας ακόμα και κάτω από τις αντικειμενικές αξίες, ενώ τις αποκαλούμενες λαϊκές συνοικίες, οι εξ αρχής πολύ χαμηλές τιμές ζώνης, εξακολουθούν να υπολείπονται των εμπορικών τιμών. Δεν καταφέρουμε. Προσπαθούμε πάντως. Περνάτε δύσκολα. Βέβαια, όπως όλος ο κόσμος. Αν είναι δυνατόν, δεν βλέπεις ότι γίνεται πανικός. Αλλά θα πιστεύω. Θέλω να ελπίζω, μάλλον θα τα καταφέρουμε. Γιατί είναι και πολλά χωρίς να είναι νοικιασμένα και πληρώνουμε εμείς, γιατί έχω και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα και πληρώνουμε τα χαράτσια, τα έμφυα, όλα αυτά. Οπότε και χάνουμε και τα ενίγια και πληρώνουμε και επιπλέον. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι πριν από το 2020 δεν προβλέπεται η παραμικρή ελάφρυνση στη συνολική επιβάρυνση από τον έμφυα που αγγίζει τα 2,7 δις ευρώ. Τότε, αν δεν έχουν σημειωθεί ή προβλεφθεί δημοσιονομικές αποκλίσεις, θα ενεργοποιηθεί το σχετικό αντίμετρο, το οποίο περιορίζεται πάντως σε μείωση της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί εάν θα είναι οριζόντια ή επικεντρωμένη σε κάποιες κατηγορίες υπόχρεων. Αλλά δυστυχώς δεν βγήκε. Πάντοτε ο κόσμος την τρώει τη χιλόπιτα, να την πούμε, από τα πολλά λόγια, τα ωραία λόγια του μπαλκονιού, τα ταξίματα, τα πίσω. Είμαστε ευκολόπιστος λαός και για μια φορά ακόμα πέσαμε στη λούμπα. Την διάλυση της μεσαίας τάξης στα χρόνια των μνημονίων επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αφορούν στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Τα τελευταία 7 χρόνια τα νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα, με δραστική να είναι η μείωση αποδοχών τους αλλά και η εκτόξευση των δικτών της ανεργίας. Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε από το 2010, την χρονιά που η χώρα μπήκε στον κύκλο των μνημονίων. Τα νοικοκυριά έγιναν φτωχότερα. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε, καθώς μετά τα αλλεπάλληλα φορολογικά χτυπήματα, τη δραστική μείωση των αποδοχών και την έκρηξη της ανεργίας, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πλέον εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. 50% αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει. Η Ελλάδα μας τελείωσε. Μια ζωή τα ίδια γίνονται. Τα στατιστικά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που προέκυψαν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων ετών προκαλούν θλίψη. Τα εισοδήματα συρρυκνώνονται, οι φόροι αυξάνονται, σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές έχουν καταργηθεί και το αφορολόγητο όριο βρίσκεται και πάλι στον προθάλαμο του χειρουργείου. Η νέα περικοπή του αφορολόγητου, το οποίο θα κυμανθεί από 5.636 ευρώ έως 6.545, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, αναμένεται να φέρει νέα φορολογικά βάρη, ιδιαίτερα σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα. Γιατί μας κόψαν τους μισθούς πρώτα-πρώτα. Και δεν έχουμε να πληρώσουμε. Μας δίνουν 100 στάρικο, μας μένουν 10 ευρώ. Τελείωσε, αυτό είναι το κράτος μας. Μόνο μας υποφέρει και αν τα δούνε μπροστά τους όλοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεσαία τάξη υπέστη συντριβή βάση των στοιχείων. Το 2009, ένας στους 4 φορολογούμενους δήλωνε εισόδημα από 20 έως 50.000 ευρώ. 3 χρόνια αργότερα, το 2012, αυτή η μεσαία τάξη άντεχε ακόμα.
Πλέον η μεσαία τάξη έχει λυγίσει υπό το βάρος της υπερφορολόγησης και της συρρήκνωσης των αποδοχών. Είναι χαρακτηριστικά τα εισοδήματα του 2015, τα οποία αποτυπώθηκαν στις περσινές φορολογικές δηλώσεις και δείχνουν κάθετη πτώση. Το πλήθος των οικοκυριών με δηλωθέντα εισοδήματα από 20 έως 50.000 ευρώ είναι μειωμένο κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2009. Μέχρι στιγμής δεν πήγαμε καλά. Είναι δύσκολη η κατάσταση για όλους, αλλά πρέπει να την αντιληφθούμε. Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις των φόρων στα χρόνια των μνημονίων, σε συνδυασμό με τις χρόνιες παθογένειες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, φαίνεται να αποτελούν τις δύο βασικές αιτίες για την διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο από το 2010 και ύστερα. Τα χρέη που μένουν απλήρωτα από 33,5 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2009 άρχισαν να αυξάνονται κατακόρυφα και να φτάνουν σήμερα τα 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε 7 χρόνια προσθέθηκαν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων χρεών σχεδόν 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 6% των Ελληνών δεν αγοράζει φρέσκο ψωμί και το 3% κρέας. Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων σε ό,τι αφορά τα είδη αρτοποιίας και τα είδη κρεοπολίου πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ, καταδεικνύοντας ότι το 6% του πληθυσμού δεν αγοράζει φρέσκο ψωμί, ενώ το 3% δεν καταναλώνει κρέας. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, η πλειοψηφία των καταναλωτών δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ, αλλά προτιμά να τα αγοράζει από τα αρτοποιία και τα κρεοπολία αντίστοιχα. Το απαραίτητο της ημέρας. Όσο θέλει την ημέρα, το τεραρτάκι του, μισό κιλό αυτό. Παραπάνω δεν παίρνει. 700 ευρώ και σήμερα παίρνει 600. Αυτό το κατοστάρικο που χάνει, φεύγει από την αγορά. Στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ με δείγμα 750 καταναλωτών από όλη την χώρα, καταγράφεται ότι το 66% από αυτούς αγοράζουν φρέσκο ψωμί από τον συνοικιακό φούρνο ή το αρτοπολείο. Ακολουθεί το σούπερ μάρκετ με ποσοστό 17% και το κατάστημα αλυσίδας αρτοποιών με 4%. Ποσοστό 11% δηλώνει ότι δεν έχει συνηθισμένο σημείο αγοράς. Είναι ο αριθμός τέτοιος που δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσος είναι. Και λέμε, άμα βλέπεις τα παιδάκια πάνω στο σχολείο και είναι υποθυμάνει και δεν έχουν πει ένα ποτήρι γάλα το πρωί, δεν έχει μάνα και ο πατέρας, τι κατάσταση είναι αυτή που μας βρήκε. Και φοβάμαι μη χειρότερα. Σήμερα με όλα αυτά τα βάρη τα οποία έχει υποστεί ο Έλληνας, με τα έμφυα, με τις όλες άλλα τα έξοδα που έχει, άρα λοιπόν πρέπει να χρειαστεί να κάνει και άλλες περικοπές. Άρα πού θα κάνει περικοπές πάλι. Άρα φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε περικοπές, δυστυχώς, και στο γάλα και στο ψωμί. Δυστυχώς. Όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, λέει, να κόβουμε συντάξεις, να κόβουμε εκείνο, να κόβουμε το άλλο, καταργούμε τα πράγματα που θέλει να πάρει ο καθένας από την κατανάλωση. Σε ό,τι αφορά την αγορά των ειδών κρεοπολίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, 3% του καταναλωτικού κοινού δηλώνει πως δεν αγοράζει κρέας. Εκδήλωση για τα τροχαία ατυχήματα και την ταχύτητα πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Αρφαρά. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας οδικής ασφάλειας, που είναι μεταξύ 8 και 14 Μαΐου. Εκδήλωση για τα τροχαία ατυχήματα πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Αρφαρών από τον σύλλογο ΣΟΣ Τροχαία Ατυχήματα με πρωτοβουλία πολιτών. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας οδικής ασφάλειας 8-14 Μαΐου. Το παρόν στην εκδήλωση μεταξύ άλλων έδωσε ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας Παναγιώτης Πούπουζας και ο διοικητής του τμήματος τροχείας Καλαμάτας Παναγιώτης Νάκης. Σαφώς υπάρχει βήμα στην τροχεία, όπου επισημαίνει κάποια λάθη, κάποιες ελλείψεις, κάποιες αστοχίες, πείτε τις όπως θέλετε. Οι προτάσεις όμως της τροχέας δεν είναι δεσμευτικές για τα δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι δεσμευτικές. Κάνω λάθος, κύριε Μέγκα. Δεν είναι δεσμευτικές, το τονίζω. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένο δήμο για να μην παρεξηγηθούμε. Η τροχεία λοιπόν Καλαμάτας και οποιαδήποτε άλλη τροχεία, ακόμα και τα μεικτά τμήματα, να ξέρετε, η αγωνία τους έξω, κάθε μήνα θα κάνουν και μια προτασούλα. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή και όλους τους ομιλητές. Είναι πραγματικά μια ημερίδα η οποία έχει σχέση με τη ζωή, με τον άνθρωπο, και γι' αυτό την υποστηρίξαμε και εγώ ως διοργανωτής την υποστήριξα με φοβερό πάθος. Θεωρώ ότι είναι μια προσφορά, είναι μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και γι' αυτό μένω
ευχαριστημένος για όλη μου την προσπάθεια. Ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Έχουμε τον αστυνομικό διευθυντή Μεσσηνίας, τον διοικητή της Τροχέας και δύο σπουδαίους ομιλητές από την ομάδα ΣΟΣ Τροχέα Ατυχήματα, που είναι σύλλογος γονέων που έχουν χάσει παιδιά σε τροχέα. Στα Αρφαρά λοιπόν φιλοξενούμε μια ημερίδα για τα τροχέα ατυχήματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων όλων μας, οι οποίοι είμαστε οδηγοί ή και πεζοί, που αφορά με λίγα λόγια τον καθένα από εμάς. Άνοιξε ο δρόμος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2017, καθώς τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία. Ταυτόχρονα προχωρά και η ενεργοποίηση με περισσότερους από 13.000 παραγωγούς να έχουν μέχρι σήμερα εξυπηρετηθεί από την Ένωση Μεσσηνίας. Έναρξη για την διαδικασία των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017. Κυριότερη αλλαγή σε σχέση με την περσινή χρονιά, η αύξηση της παρακράτησης από το 20 στο 25% υπέρ του εθνικού αποθέματος σε όλες τις μεταβιβάσεις χωρίς γη, ποινή που δεν ισχύει για περιπτώσεις κληρονομιάς και μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού. Ξεκίνησαν από σήμερα οι μεταβιβάσεις, όπως ενημέρωσε και ο ΠΚΠΕ χθες το απόγευμα με ανακοίνωση, το πληροφοριακό σύστημα πλέον είναι ανοιχτό. Άρα οι παραγωγοί της Μεσσηνίας που ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους μπορούν να προσέρχονται κανονικά στα κεντρικά καταστήματα της Ένωσης Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, στη Μεσσίνη, στην Πύλο, στους Γαργαλιάνους, στα Φιλιατρά, στην Κυπαρισία και στο Μελιγαλά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 9 Ιουνίου. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία των αιτήσεων ενεργοποίησης, όπου για τις αιτήσεις ενεργοποίησης η προθεσμία είναι μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου. Θα δούμε ποια νεότερη ενημέρωση θα έχουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, στην Ένωση Μεσσηνίας έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά περισσότεροι των 13.000 παραγωγών. Ήδη στην Ένωση Μεσσηνίας έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 13.000 παραγωγούς και ευελπιστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, κάνοντά τους και μια ανοιχτή πρόσκληση, να έρθουν τάχιστα προκειμένου και αυτοί να εξυπηρετηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στην Ένωση Μεσσηνίας μπορούν να εξυπηρετηθούν σε 28 σημεία σε όλο τον νομό, μπορούν να πληρώσουν το κόστος της αίτησης τον Οκτώβριο με τη λήψη της επιδότησης, αν θέλουν να αποφύγουν τα μετρητά, έχουν 5% έκπτωση στα πρατήρια εφοδίων, μία έκπτωση από 20 έως 50% στο κατάστημα προϊόντων της Ένωσης Μεσσηνίας στην Ιατροπούλου 10 στην Καλαμάτα. Και όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20, όπως το μέτρο της μεταποίησης που ξεκίνησε ή τα σχέδια βελτίωσης που έρχονται, θα έχουν και εκεί τις ανάλογες εκπτώσεις. Μειωμένο θα είναι το κόστος για την εξαγορά ή την νομιμοποίηση γεωργικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει υπουργική απόφαση. Σημειώνεται ότι η έκπτωση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 83%. Μειώσεις στο αντάλλαγμα χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, άρα και δωρεάν αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για ΟΤΑ και περιοχές αναδασμού, φέρνουν οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, χιλιάδες καλλιεργητές και ιδιοκτήτες καλούνται να ενημερωθούν για όσα αναλυτικά προβλέπει η υπουργική απόφαση και να προβούν έγκαιρα στις διαδικασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως και 83%. Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς η προθεσμία των ενστάσεων λήγει στις 12 Ιουνίου. Ισχύει νέος νόμος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, 4467. Βάσει το συγκεκριμένο εδάφιο του νέου νόμου, παρακτείνεται το διάστημα μέχρι τις 12 έκτου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού, συν 20 μέρες για τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού. Η καταληκτική ημερομηνία και για τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού είναι η 3η Ιουλίου 2017. Ειδικότερα για τις δημόσιες εκτάσεις η μείωση κόστους φτάνει το 60%, για ιδιωτικές το 58,33% και για χορτολιβαδικές το 62,5%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η μείωση αυτή συμπληρώνει την μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467 του 2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα, η οποία άλλαξε για γεωργική εκμετάλλευση πριν από το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του 1/4 της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις δασικές υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975 και 2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα του ΟΣΔΕ. Ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων, όπως υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις και άλλα, που εξυπηρετούν την γεωργική καλλιέργεια. Αυτό που η εκτίμηση δικιά μας είναι ότι μέχρι τώρα είναι ομαλοποιημένη η κατάσταση. Mm-hmm. Τα τρία ΣΥΑΔ στο νομό λειτουργούν. Λειτουργούν και εκτός του ωραρίου κάποιες φορές. Ο κόσμος πληροφορείται. Υπολογίζω ότι θα λήξουμε ομαλά. Συνεχίζει την δυναμική του παρουσία σε εκθέσεις ανά την Ελλάδα ο Δήμος Μεσσίνης, κινούμενος με εξωστρέφεια. Στόχος η προβολή των ομορφιών της περιοχής και η προώθηση των τοπικών προϊόντων. Πρωταγωνιστεί και δείχνει το δρόμο ο Δήμος Μεσσίνης, συμμετέχοντας στην πολυεπίπεδη εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στον ατμοσφαιρικό χώρο της Τεχνόπολης στον Γκάζι. Σε μια ακόμα σημαντική προσπάθεια προβολής αλλά και εξωστρέφειας, ο Δήμος Μεσσίνης πρωταγωνιστεί, συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ Ελλάδα Γιορτή Γεύσης με κεντρικό περίπτερο, αλλά και διοργανώνοντας παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις. Κάποιοι λένε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Για μας, για το Δήμο Μεσσίνης, η αυτοδιοίκηση είναι η τέχνη της λογικής, της σκέψης, του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της εφαρμογής όλων αυτών που θα πετύχουν την εξωστρέφεια για το Δήμο Μεσσίνης. Και ο Δήμος Μεσσίνης σήμερα είναι εδώ. Συμμετέχει στην έκθεση Τεχνόπολη στον Γκάζι, συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ Γιορτή Γεύσης. Γιατί πρέπει να καταδείξουμε, να αναδείξουμε όλα εκείνα τα πολύ καλά σημεία περιβαλλοντικού κάλους, τα πολύ καλά μας αγροτικά προϊόντα, τη θρησκευτική μας παρουσία, τη ζεστή καρδιά των πολιτών μας, να αναδείξουμε το προφίλ του Δήμου. Ενός Δήμου που παίρνει από το δικό του μερτικό σε όλο τον τουρισμό που επισκέπτεται τον νομό Μεσσηνίας. Όπως σημείωσε η Αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου, ο Δήμος Μεσσίνης με τη συμμετοχή του σε σημαντικές εκθέσεις προβάλλει τα τοπικά προϊόντα, τα οποία και αποτελούν σημείο αναφοράς για την φυσιογνωμία του τόπου και των τουριστικών προϊόν. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν συνεχίζεται γιατί ο απόλυτος προγραμματισμός για μας και ο απόλυτος σκοπός για τον τουρισμό, για το τουριστικό προφίλ είναι ο συνδυασμός της μεσσηνιακής διατροφής, της μεσσηνιακής παραγωγής με όλα εκείνα τα ενδιαφέροντα σημεία που παρουσιάζονται στο Δήμο Μεσσίνης. Με τα σημεία ιστορικής σημασίας, με τα σημεία περιβαλλοντολογικού κάλους και με όλα τα σημεία που προαναφέρθηκαν που δημιουργούν το δικό του τουριστικό προφίλ. Με τη βοήθεια επιχειρηματιών του Δήμου Μεσσίνης, με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, δεν θα μπορούμε να απουσιάζουμε από εκείνες τις δράσεις. Από αυτές τις δράσεις που αναδεικνύουν για τη Μεσσίνη, για το Δήμο Μεσσίνης, στο σύνολό του εκείνο το brand name. Η Δημοτική Αρχή Μεσσίνης έχει βάλει μπροστά μια σημαντική προσπάθεια προβολής και εξωστρέφειας με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης, την ανάδειξη σημαντικών αξιοθέατων του τόπου και της πολιτιστικής χειρονομιάς, αλλά και την ευρύτερη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας και στην κατάληξη ότι η απόλυτη επιλογή για μας είναι η διασύνδεση της μεσσηνιακής παραγωγής με τη σκέψη του επισκέπτη, από το γεγονός και από την άποψη ότι όλη η ζωή και όλος ο τρόπος ζωής του Δήμου Μεσσίνης πρέπει να γίνει για τον κάθε επισκέπτη Έλληνα ή και από την κοινωνία των πολιτών του κόσμου βιωματικός και τουριστικός τρόπος ζωής. Θέλουμε να νιώσει ότι σε αυτή την γη, σε αυτή τη γη της Μεσσίνης, τη Μακαρία Γη, είναι μια δική του πόλη που μπορεί να ζήσει, που μπορεί να επισκεφτεί και που μπορεί να ξαναέλθει να γνωρίσει τις ομορφιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
σε κάτι διαφορετικό και στο επιτυχημένο ανέβασμα του έργου Θανασάκης ο Πολιτευόμενος από τους μαθητές της θεατρικής ομάδας του γυμνασίου Μελιγαλά. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό, με τους μαθητές να αποδίδουν τους ρόλους ενός θεατρικού έργου που παραμένει επίκαιρο. Ίσα-ίσα που ο Θανασάκης έχει πολύ προοδευτικές θέσεις. Ξέρεις τι μου έλεγε τις προάλλες, μου λέει ο πολιτικός. Δεν είναι αφέντης του λαού, αλλά εμπειρέτης του. Σου είπε τέτοια κουβέντα Θανασάκης. Βέβαια, μου λέει ότι πολιτική. Δεν τη βλέπω σε προσωπική μου φιλοδοξία, αλλά σαν θυσία, στον κομμό της ανθρωπότητας. Η θεατρική ομάδα του γυμνασίου Μελιγαλά έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας το θεατρικό έργο «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος». Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μελιγαλά, οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν, ανεβάζοντας ένα έργο ορόσημο για την χώρα μας, μια κοινωνική σάτιρα ηθών ελληνικής παραγωγής του 1954, στο οποίο είχαν πρωτοπαίξει η Ντίνος Ηλιόπουλος, Βίρονας Πάλης, Άννα Συνοδεινού και άλλοι. Η συγκεκριμένη ταινία άλλωστε έμεινε στην ιστορία ως η καλύτερη ηθογραφία των προσβεβλημένων από το μικρόβιο του πολιτικού και των κατ' επάγγελμα πολιτευτών. Και δεν μου λες, ο Μελέτη μου, έλα μου. Στάσου, βρε Μελέτη μου, στάσου. Τι είναι, Μερούλα. Εγκάρτη ποδιά σου. Γιατί είναι, Μερούλα. Γιατί μυρίζει μπακαλιάρα, Μελέτη. Γι' αυτό. Μπακαλιάρα, σε φέρνω να μπακαλιάρα μυρίζει. Έτσι είναι αυτά. Είμαστε από το γυμνάσιο του Μελιγαλά, η θεατρική ομάδα του σχολείου. Παρουσιάσαμε σήμερα τη θεατρική μας παράσταση με τίτλο «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος» του Αλέκου Σακελάριου, ταινία γυρισμένη το 1954. Μια πολύ έντονη προσπάθεια και πολύ κοπιαστική δουλειά από το σύνολο των παιδιών που ασχολήθηκαν, με πολύ μεράκι όμως και πολύ καλή διάθεση. Εγώ είμαι ο Θανασάκης, έπαιξα το ρόλο του Θανασάκη. Πιστεύω ότι όχι μου πήγαινε, μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Ο Θανασάκης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ήταν τσιμπημένος με την πολιτική. Προσπάθησαμε πολύ όλοι, κουραστήκαμε. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, γνώμη μας τουλάχιστον. Βοήθησαν πολύ οι καθηγητές του σχολείου, ο κύριος Σολδάτος, βοήθησε και ο διευθυντής μας. Εγώ ήμουν η Μέρη. Ήμουν αρευνισμένη με το Θανασάκη και κυρίως αδερφή του Μελέτη. Σαφώς και την είχα ψωνίσει εξαιτίας του Θανασάκη. Είχα έναν απαιτητικό ρόλο σχετικά, αλλά πιστεύω ραμμένο στα μέτρα μου. Νομίζω πως το αντιμετώπισε αρκετά καλά και έφτασα τις προσδοκίες μου. Είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μας, μετά από πολλές προσπάθειες και μια περσινή εμπειρία όσο να είναι. Και σαφώς και είχαμε τη βοήθεια των καθηγητών μας, των φίλων μας, των γονιών μας, που όλοι συνέβαλαν σε αυτό το έργο. Εγώ έπαιζα το ρόλο του Μελέτη, ο οποίος ήταν ο Μπακάλι, ήταν Μπακάλις και ήταν αδελφός της Μέρης. Και... αδελφός της Μέρης. Και δεν ήταν απαιτητικός ρόλος, μόνο ότι είχε πολλά λόγια να μάθεις. Αν και σε αυτή την προσπάθειά μας βοήθησε ο κύριος Σολδάτος που ήταν ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Μίκης μας βοήθησε σε όλη τη διαδικασία για να έρθουμε εδώ και να παίξουμε, καθώς και πολλοί άλλοι συντελεστές που βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Μα δεν γίνονταν κι αλλιώς. Τα αποτελέσματα ήταν εκείνα ακριβώς που περιμέναμε. Το προοδευτικό ναρκωτικό έδωσε ωραίες εκτιμήσεις. Και επόμενο ήταν τα συνθήματα αυτά να συγκινήσουν το λαό που έχει τόσο πολύ αναπτυγμένο στο πολιτικό του εισιτήριο. Δεν το έχει, παραθυμάτων δεν το έχει. Ο μεγαλύτερος τριάμβος που μπορούσε να γνωρίσει ένα κόμμα. Και εσύ μαζί με το κόμμα, έτσι. Βέβαια, είπαμε 16. Έθιμα του τόπου μας και του κόσμου όλου. Αυτό ήταν το θέμα του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας Σοφία Φίλτιση, το δέντρο της Σοφίας. Η απονομή των βραβείων του οποίου έγινε στην πόλη της Καλαμάτας από τα εκπαιδευτήρια Μπούγα. Η απονομή των βραβείων για τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνία Σοφία Φίλντιση πραγματοποιήθηκε από τα εκπαιδευτήρια Μπούγα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ο φετινός διαγωνισμός είχε ως θέμα τα έθιμα του τόπου μας και του κόσμου όλου. Και έτσι, οι μαθητές από πολλά σχολεία της χώρας αλλά και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού έδωσαν το δημιουργικό τους παρόν. Οι βραβευμένες μαθητές είναι από σχολεία της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Τσοχωρίου Ηλίας και της Καλαμάτας. Που εδώ και 6 χρόνια διοργανώνουν πανελλαδικά
τα εκπαιδευτήρια Μπουά. Και οι οποίοι διαγωνισμοί στόχο μεν έχουν τη γνωριμία των μαθητών με το έργο της αείμνηστης Σοφίας Φίλτιση, αλλά παράλληλα είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Ένα πεδίο άσκησης και κίνητρο εξέλιξης για τους μικρούς διαγωνιζόμενους. Ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης είχα την ευκαιρία να δω πολλά και αξιόλογα κείμενα. Επίσης διάβασα και εκτενείς εργασίες με θέμα πάντα τα έθιμα του τόπου μας, γνωστά και λιγότερο γνωστά, αλλά και θέματα εθίμων άλλων τόπων. Στις γκρίζες μέρες τις οποίες διανύουμε, δεν υπάρχει τίποτε πιο παρήγορο από το να βλέπεις να ανάβουν σε σχολεία φώτα παιδείας και όχι απλά εκπαίδευσης. Γιατί μόνο από εκεί, από την παιδεία, μπορεί να μεταδοθεί το φως το οποίο συμπληρώνει τη γνώση και κάνει τους ανθρώπους δυνατούς στα δύσκολα, τους δίνει τη δυνατότητα να τα ξεπεράσουν και να προχωρήσουν μπροστά. Την ίδρυση παραρτήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών στην Καλαμάτα μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συζητά η Περιφέρεια. Πρόκειται για μια πρόταση που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδρυση παραρτήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών στην Καλαμάτα μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης. Πρόκειται για μια πρόταση που καιρό τώρα επεξεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης στους επαγγελματίες κρεοπόλες αλλά και σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τον συγκεκριμένο δρόμο. Όλα αυτά με δεδομένο και το αυξημένο ενδιαφέρον για την φίτηση στην σχολή αυτή, αλλά και του γεγονότος ότι το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διαθέτει τον κατάλληλο χώρο που πληρεί τις προδιαγραφές για τις ανάγκες λειτουργίας της σχολής. Η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος είναι μια προσπάθεια που βασικά προσπαθούμε εδώ και χρόνια να φέρουμε τη Σχολή Κρεοπολών. Η διαδικασία για να πιστοποιηθεί κάποιος ως κρεοπόλης θα πρέπει να πάει στην Αθήνα να παρακολουθήσει την Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος. Διαρκεί 3 μήνες και θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακομίσει από την Καλαμάτα να πάει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το σεμινάριο αυτό. Εμείς κάναμε ένα αίτημα σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη να έρθει θερινό τμήμα να υλοποιηθεί φέτος Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος στη Μεσσηνία. Σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας, που έχουμε έτοιμη δομή, που έχουμε και τις αίθουσες και τις κουζίνες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα, και περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση. Η Μεσσηνία μπορεί να είναι ναι, μεν κοντά στην Αθήνα, αλλά είπαμε ότι η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη να παρακολουθήσει κάποιος να φύγει από τον τόπο του. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν πάρα πολλά παιδιά και σε σούπερ μάρκετ και σε κρεοπολία που έχουν τη θέληση και θέλουν να πιστοποιηθούν να είναι να ανοίξουν κρεοπολείο είτε να δουλεύουν νόμιμα ως κρεοπόλες. Εμείς σαν ΚΕΚ μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να πιστοποιήσουμε άτομα να δουλεύουν πάνω στον οποιοδήποτε αδικημα. Είτε έχει να κάνει στο κρέας, είτε έχει να κάνει στην εστίαση. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε μια επαγγελματική σχολή. Το Άργος θύμισε την ημέρα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν χώροι, ενώ οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν γεύσεις που είχαν φτιάξει οι σπουδαστές της Σχολής Τουρισμού. Η ημέρα της Ευρώπης εορτάστηκε στην κεντρική πλατεία του Άργους με την συμμετοχή παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης, μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν και σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 9 Μαΐου η μέρα της Ευρώπης γιορτάζεται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Εμείς στο Άργος τη γιορτάζουμε 3 μέρες νωρίτερα, σήμερα στο Άργος, στην πολύ όμορφη πλατεία, με τη συνεργασία της τουριστικής σχολής ΙΕΚ Άργους, με τη συνεργασία του 3ου Δημοτικού Σχολείου, του Δήμου Άργους Μυκηνών, με πολλά δρόμενα. Έχουμε ετοιμάσει γεύσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης και σας καλούμε όλες να τις δοκιμάσετε. Η περιφέρεια Πελοποννήσου
εξωστρέφεια πολιτικές προβολής της περιφέρειάς μας ανά την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να μην είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής, του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Η ημέρα της Ευρώπης λοιπόν έχει καθιερωθεί για να τιμήσει τη διακήρυξη Σουμάν από το 1950 του, πρώην, του τότε Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το πολιτικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της συνεργασίας των λαών. Α, σημαντική πρωτοβουλία του Europe Direct και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία απευθύνεται κυρίως στις νέες γενιές, όπου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είμαστε και εμείς μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ στην πλατεία του Άργους. Έχω ενθουσιαστεί, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις πρωτεύουσες όλων των περιφερειακών ανωτήτων, κυρίως με την μεγάλη βοήθεια που έχουμε από το τρίτο δημοτικό του Άργους, όπου μικρά παιδάκια παίζουν ένα εξαιρετικό διαδραστικό παιχνίδι για την Ευρώπη, που με ενθουσίασαν για τις απαντήσεις που έδιναν. Κάνουν ωραίος ένα τραξίδι. Μιλώντας εδώ με τον διευθυντή του σχολείου, έμαθα ότι συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, ιδιαίτερα σε μια εποχή που τόσο πολλά ακούγονται για τη σημασία της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρώπη, αλλά και για τη μεγάλη κρίση της Ευρώπης σε σχέση με τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά της ίδρυσής της. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύει σε μια Ευρώπη των λαών, πιστεύει ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε εμείς ως Έλληνες εκείνοι που θα κάνουμε τη μεγάλη διαφορά για τις αξίες, τα ιδανικά και τη δημοκρατία. Μπροστά στην πύλη των Λεόντων, στις Μυκηνές, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπός, έδωσε την εκκίνηση του 12ου Μυκηναϊκού Δρόμου. Για μία ακόμα χρονιά, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Είναι πια θεσμός. Ένας δρόμος που έχει ιστορική σημασία και ενώνει δύο μνημεία. Ενώνει τις Μυκήνες με το Άργος. Το Άργος του Ομήρου, το Άργος των Δαναών. Αυτός ο ημιμαραθώνιος, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, με όλον αυτόν τον κόσμο, με προσωπικότητες του αθλητισμού, πραγματικά λαμπρύνουν αυτή την γιορτή, η οποία γίνεται πάντα την άνοιξη, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να περάσει μέσα από τις ανθισμένες πορτοκαλιές και να αισθάνεται αυτή την ιδιαίτερη ευωδία που αφήνουν το μήλα των Εσπερίδων. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία και κάθε χρονιά να είναι καλύτερη και με περισσότερο κόσμο. Βλέπω μεγάλη συμμετοχή, ο καιρός βοηθάει από ό,τι βλέπω, δεν είναι μια καθαρή ηλιοφάνεια σήμερα, δεν έχει αέρα, έχει λίγα συννεφάκια που βοηθάνε τους αθλητές των μεγάλων αποστάσεων και νομίζω ότι όλα θα είναι μια λαμπρή τελετή στην πλατεία που θα υποδεχτούμε όλους αυτούς τους αθλητές. Εδώ είμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντική η μέρα σήμερα. Το να τρέξεις την ιστορία ουσιαστικά είναι σαν να μαθαίνεις ένα κομμάτι από αυτή τη γη που ζεις, που γεννηθήκαμε και ζούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς, συγχαρητήρια στη διοργάνωση, καλό τερματισμό σε όλους. Αριστομένος 39, Ιατροπούλη 22, νέα είσοδος. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού και ΚΑΠΑ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών και ΚΑΠ, η λύση στην ανεργία.
Auto Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Σε νέα από τον κόσμο, στο Βατικανό ορκίστηκαν νέα μέλη της Ελβετικής Φρουράς. Στην Μόσχα έγινε μια εντυπωσιακή γιορτή μοτοσυκλέτας, ενώ η Μποκο Χαράμ απελευθέρωσε 82 κορίτσια που είχε απαγάγει. 40 νέα μέλη έχει η παπική Ελβετική Φρουρά. Ο καθένας εξ αυτών έδωσε όρκο πίστη σε ειδική τελετή στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού. Η παπική Ελβετική Φρουρά ιδρύθηκε το 1506 και είναι ο παλαιότερος στρατός του κόσμου. Αποστολή της είναι η προστασία του Ποντίφικα. Τα μέλη της κατατάσσονται για τουλάχιστον 2 χρόνια. Πρέπει να είναι ανήπαντροι καθολικοί άνδρες μέχρι 30 ετών. Μηχανοκίνητη παρέλαση στη Μόσχα. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στη γιορτή της μοτοσυκλέτας στη ρωσική πρωτεύουσα. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες και εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους λάτρεις των δύο τροχών. Απελευθερώθηκαν μετά από 3 χρόνια ομηρίας στα χέρια των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ. 82 από τις μαθήτριες που είχαν απαχθεί το 2014 από σχολείο στο χωριό Τσίμποκ στη βορειοανατολική Νιγηρία επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Σύμφωνα με την Προεδρία της Νιγηρίας, σε αντάλλαγμα θα αφαιθούν ελεύθερα μέλη της Μπόκο Χαράμ που βρίσκονται υποκράτηση από τις αρχές. Η Ισλαμιστική Οργάνωση είχε απαγάγει περισσότερα από 200 κορίτσια. Για τα κορίτσια που επιστρέφουν, η ζωή τους στην αιχμαλωσία ήταν οδυνηρή. Πεινούσαν, τις κακοποιούσαν και όπως έχουμε δει επανειλημμένα, κάποια από αυτά επέστρεψαν με παιδιά. Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή καταγραφή. Στην εκστρατεία Bring Back Our Girls συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μισελ Ομπάμα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια.